Και ερώτηση τώρα στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου, ο οποίος βλέπει αυτή τη βδομάδα να περνά πιο χαλαρά σε σχέση με την προηγούμενη, δεν έχει διάμεσο μάτς. Είναι αν έχουμε ξεκαθαρίσει καθόλου την κατάσταση με τον Γιόνι Ότο, αν υπάρχει κάτι άλλο για το μεσοεπιθετικό. Μεταγραφική είναι η κουβέντα που θα κάνουμε, Δημήτρη. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Μποντζόρνο. Φαντάζομαι, Δημήτρη, για να σε βάλω στο κλίμα από τη μουσική που άκουγες, επειδή συζητάγαμε νωρίτερα για νούμερα ποδοσφαιριστών φανέλας και είπαμε ότι ο καινούργιος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού πήρε τον Ντραγκόφσκι. Το 69. Ο Ντραγκόφσκι πήρε το 69. Όλων των μυαλών πήγανε στο ίδιο πράγμα ακούγοντας το 69. Όπως είπε και ο Βάιος, στο τραγούδι του Παύλου Σιδρόπουλου. Και εσύ όταν άκουσες ότι πήρε το 69, αυτό δεν σκέφτηκες. Αμέσως, το τραγούδι του Παύλου. Να πάρω λαχείο σκέφτηκα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά... Ωραία, εντάξει. Και το Τζόκερ δεν φτάνει. Δεν έχει 69. Δεν έχει. Αυτός θα παίξει την Κυριακή. Όχι. Αρχίσαμε. Δεν. Απλά περιμένω να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Αυτό μόνο περιμένω να δω τι θα γίνει μετά, άμα προηγηθεί. Ναι, εντάξει. Αυτό σκέφτομαι. Για τον Ότο, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν προέκυψε κάτι διαφορετικό σε πόδιο. Φυσικά εννοείται ότι πρέπει να τελειώσει τυπικά να ανακοινωθεί η λίστα εργασίας με τους Άγγλους, την οποία την έχει δρομολογήσει, γιατί από εκεί πέρα προφορικά σίγουρα υπάρχει δρόμος και πλάνο και τα έχουν βρει με τον ΠΑΟΚ για 1,5 χρόνο αρχικά, με αποδοχές κοντά στο 1,5 εκατομμύριο για αυτό το διάστημα, και επειδή έχει και τον ΠΑΟΚ γι' αυτό και τους μίλησε ξεκάθαρα για το ότι πρέπει να βιαστούν για να ληφθεί το συμβόλαιο. Από εκεί πέρα οι όλες αναλύσεις για την κατάστασή του και το παιχνίδι του δείχνουν ότι είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει ο Λουτσέσκου, ένα παίχτη ισορροπίας από την δεξιά πλευρά, ποδοσφαιριστής που με το ταλέντο του και τα χαρακτηριστικά του και στόπερ παίζει και full back παίζει, από τα αριστερά φυσικά μπορεί να παίξει γιατί και το πόδι δεν επηρεάζεται. Πολύ πάνω από το ελληνικό επίπεδο, ειδικά στα καλύτερά του. Αλήθεια είναι ότι από το 20 το καλοκαίρι μέχρι το 22 έχασε πάρα πολλά παιχνίδια με τραυματισμούς στο γόνατο, αλλά επέστρεψε, μπήκε, ξαναέπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι ότι τον έχουν επηρεάσει τα χειρουργία στο γόνατο. Είναι δύο χειαστοί, Δημήτρη. Ή ο ένας ήταν χειαστός, το πρώτο ήταν χειαστός και το δεύτερο ήταν κάτι άλλο. Δύο είναι, ναι. Δύο χειαστοί, ε. Ο πρώτος 6 μήνες και ο δεύτερος 10 μήνες τον άφησε εκτός. Εννοείται ότι μέχρι το 20 ήταν σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο, έρχεται να παίζει και εθνική Ισπανίας. Από εκεί και μετά έχει πάρει μια κατηφόρα καριέρα του για πολλούς και διάφορους λόγους και για τους τραυματισμούς. Και εννοείται ότι κάπως έτσι μπορεί και ο ΠΑΟΚ να κοιτάξει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Ή να μας κοιτάξει και εκείνος, γιατί εντάξει, σε άλλες συνθήκες τα καλύτερά τους δεν θα κοιτούσαν προς Ελλάδα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει πολύ οργανωμένη ομάδα, ξέρει ακριβώς τι θέλει και νομίζω ότι εύκολα θα βάλει τον οποιοδήποτε παίχτη, και εφόσον έχει ποιότητα θα πάρει πράγματα από αυτόν. Για μεσοευτικό, ναι, έχει ενδιαφέρον, ναι, έχει ζητήσει κυρίως για την αριστερή πλευρά έναν winger ο προπονητής, αφού στο 10 πλέον, πέρα από τον Μουρκ, πέρα από τον Κωνσταντέλια φυσικά, έχει και τον Μάρκος Αντώνιο, τον οποίο εκεί θα χρησιμοποιεί. Δεν έχω εγώ κάποιο σημάδι ότι είναι κοντά ο ΠΑΟΚ σε παίχτη. Ούτε επίσης το ότι θα πάρει ποδοσφαιριστή με τα νούμερα και την εμπειρία του Ότο. Δηλαδή κάποιον παρατοκαμισμένο που θα έρθει με παραστάσεις να βοηθήσει και με την προσωπικότητά του. Ή θα κοιτάξει όπως τον Ουκρανό τον Γκάτσου και έναν πιο νεαρό για να επενδύσει για το μέλλον. Δεν φαίνεται προς το παρόν που θα καθίσει. Νομίζω ότι ακόμα εξετάζουν, ψάχνουν, έρχονται προτάσεις και το ζυγίζουν για το τι παίξει θα πάρει εκεί ο ΠΑΟΚ αν τα καταφέρει αυτή την τελευταία εβδομάδα. Έχουν μείνει λίγο πίσω οι προσπάθειες για τον Τάισον και τον Μουρκ, γιατί λείπει η Γκοντζάρβα, η οικονομική υπεύθυνη. Ναι, για τον Τάισον υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, νομίζω. Έτσι την αντιλαμβάνομαι εγώ. Αυτό το φλερτ πάντα με την Ιντερνασιονάλ. Ναι. Η ομάδα της καρδιάς του, πώς είχε φύγει ο Βιερίνη από εμάς από εδώ και έλεγε τον ΠΑΟΚ. Και κάποια στιγμή ήρθε βεβαίως. Και έχει γενέθλια σήμερα, τα 38 κλείνει, ο τεράστιος Αντρέ Βιερίνη. Έτσι και ο Τάισον μιλάει συχνά πυκνά για την αγάπη του για την Ιντερνασιονάλ και για το πώς θέλει να κλείσει την καριέρα του.
τα παίρνουν από τη Βραζιλία, τα εκμεταλλεύονται. Ναι, είδα και κάποιο, είδα πρόεδρο, ξέρω εγώ τι, εκεί που είπε, ο η πόρτα είναι ανοιχτή, όποτε θέλει. Σημαία, γιατί είχαν μαλώσει οι δυο τους, είχαν μαλώσει και τώρα το ανοίγει την πόρτα. Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή δηλώνει, γιατί πράγματι αυτή είναι η αλήθεια, ότι είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει για την ανανέωσή του. Ανανέωση που ο ΠΑΟΚ τη βλέπει πολύ ζεστά, γιατί πλέον μιλάει ακόμα και για τα δύο χρόνια. Μα είναι τέτοια η φυσική χρόνια του κατάσταση, που αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για μένα του Τάισον, ότι είναι, πώς είναι τώρα, 35-36? Παραπάνω. 36, ναι. 36. Ναι, 36. Και δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι 36. Όχι, σφεντόνα είναι. Δεν το δεύτερη σεζόν και μετά είναι σφεντόνα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι 36. Δεν το καταλαβαίνεις για το πώς διαχειρίζεται. Είναι από εκείνους που δεν θέλουν να βγαίνουν, με την καλή έννοια, και το ψιλοσέβεται ο Λουτσέσκου. Πραγματικά αρκετές φορές καταλαβαίνεις ότι δεν τον βγάζει. Να. Τον αφήνει, γιατί ξέρει πολύ καλά να συντηρεί το κορμί του και να παίρνει αποφάσεις ακόμα και τα τρεξίματά του. Και κάπως έτσι σκέφτονται στον ΠΑΟΚ, ακόμα και να κάνουν δεκτό το δικό του αίτημα να μείνει για δύο χρόνια, φυσικά με μικρότερες αποδοχές. Όλα όσα γίνονται για τον Τάισον τελευταία είναι θετικά. Ξεκίνησε δύσκολα, πολύ δύσκολα η διαπραγμάτευση, κυλάει αρκετά καλύτερα. Μάλιστα. Και για τον Μουργκ είναι λίγο παγωμένο, με την αύξηση που ζητάει και συνεχίζεται. Πάντως δεν είμαστε στη φάση ποιος Μουργκ. Σίγουρα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Αστείευομαι, ρε. Πώς το λένε, βάζει στο μπάσκετ αυτούς που σουτάρουν ενστάσει, spot shooters. Αυτός είναι. Τέτοιο, πάμε. Και δεν πανηγυρίζει και ποτέ. Ναι, ναι. Είναι όλα στατικός, όλα. Φοβερά τελειώματα. Πολύ τίμιος πάντως. Φέτος ο ΠΑΟΚ είναι, φίλε, είναι αποκάλυψη. Ναι, ναι. Στα τέσσερα χρόνια δεν. Και μπορεί να εκτελεί όλα στατικός, αλλά στο πρεσάρισμα είναι πολύ κινητικός. Αυτή είναι η πιο μεγάλη έκπληξη. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πιο μεγάλη έκπληξη. Οφείλω να πω ότι φέτος είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια. Και αν σε αυτό το φορές, κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι, ναι. Πάντα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί με την μπάλα στα πόδια. Όχι, σε αυτό το κομμάτι. Βαρύ αυτό που είπε. Δεν είναι καλύτερο στο πράσινο από τον Κωνσταντέλια φέτος. Αν αποδέχεται ο προπονητής, αλήθεια είναι. Και γι' αυτό παίζει και περισσότερο φέτος, νομίζω. Επειδή ακριβώς πρεσάρει καλύτερα. Παίζει τα μάτια δικού σκοπού. Καραϊσκάκι, για παράδειγμα. Όπου χρειάζεται να πρεσάρει καλά. Και στη Φραγκφούρτη. Όπου χρειάζεται να πρεσάρει καλά. Το δεκάρι του έχει σε προτεραιότητα το pressing, καλός ή κακός. Έτσι το βλέπει ο ποδόσφαιρο και τα χαρακτηριστικά που συνδυάζει για να βάλει αυτό το παιχνίδι. Από το δεκάρι του θέλει πάρα πολύ το pressing και ο Μουρκ φέτος κι όμως τα καταφέρνει. Και τον εξηγεί. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Μάλιστα. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και κάτι του λύση εδώ πέρα.